Χειρόφρενο σήκωσαν το πρωί ιδιοκτήτες ταξί, αντιδρώντας την παραχώρηση θέσης στάσης του αστικού κτέλ εντός του λιμένα. Δεν ξέρω γιατί ήρθε τώρα, γιατί εμφανιστήκανε δρομολόγια αφετηρίας του κτέλ και στάσης του 1978. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, λοιπόν, με υπόδειξη των τεχνικών υπηρεσιών, μας παραχώρησε μια θέση στάθμευσης αστικού λεωφορείου δίπλα στην παράνομη στάση των ταξιτζίδων. Πρόκειται για μια απόφαση η οποία λήφθηκε τον Φεβρουάριο του 2019 από την προηγούμενη διοίκηση του οργανισμού με την επίμαχη απόφαση να ενεργοποιείται τις τελευταίες μέρες, οπότε έκανε την εμφάνισή του λεωφορείο του ΚΤΕΛ εντός του λιμένα, το οποίο έκανε στάση μία ανάσα από την πιάτσα ταξί. Το δρομολόγιο αφορούσε τη διαδρομή λιμάνι Κνωσός. Δεν θέλουν μονοπόλιο οι ταξιτζίδες, θέλουν επιλογή του ηρακλειώτη πολίτη. Δωρεάν συγκοινωνία για το κέντρο και αυτή τη στιγμή ανατρέπονται όλα, παραμένουν και βάζομαι μέσα και νέες γραμμές. Αυτή τη στιγμή συγκρόνεται το μεταφορικό έργο του ταξί. Ζητάμε το αυτονόητο να έχει ο συναλλασσόμενος με το λιμάνι το δικαίωμα της επιλογής μέσου μεταφοράς. Ή όλοι έξω ή όλοι μέσα. Δεν ζητάω, το αυτονόητο ζητάω. Είστε μέσα εσείς, να μπούμε κι εμείς. Είμαστε εμείς έξω, ελάτε κι εσείς απ' έξω. Αντιπροσωπεία των ιδιοκτητών ταξί συναντήθηκε με τον Διευθύνων Σύμβουλο του Οργανισμού, ζητώντας να ανασταλεί η επίμαχη απόφαση της προηγούμενης διοίκησης. Το καυτό αυτό ζήτημα θα τεθεί επιτάπητος στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού την ερχόμενη Πέμπτη, οπότε αναμένονται εξελίξεις. Όλα θα πέσουν στο τραπέζι, όλα θα συζητηθούν εκ νέου στην πόλη του Ηρακλείου και θα ξεκαθαριστούν τα πάντα. Θα επικρατήσει η νομιμότητα. Υπάρχουν παρερμηνίες σε πολλά πράγματα. Ο κύριος Πετράτης είναι ένας συνάδελφος. Σέβομαι το συνδικαλιστικό του αγώνα, αλλά από εκεί και πέρα δεν είναι δικαίωμα του κάθε Πετράτη και του κάθε ταξιτζή να καθορίζει πώς θα εξυπηρετεί το πολίτη του Ηρακλείου.